σε ανέρεση που έχει ασκήσει η κυρία Κούνεβα κατά της εταιρείας Οικομέξα, αλλά και κατά της απόφασης του μονομελούς εφετείου Πειραιά. Θα σας πω περισσότερα για την υπόθεση, διότι αυτή τη στιγμή συζητείται και έχει διακόψει το δικαστήριο. Έχουμε μαζί μας την Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, όπου θα μας κάνει μια σύντομη δήλωση. Καλημέρα, κυρία Κούνεβα. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Αυτή τη στιγμή εκδικάζεται η αίτηση που έχετε καταθέσει κατά της απόφασης του μονομελούς εφετείου Πειραιά. Ναι. Το δικαστήριο είναι πάντα το τελευταίο καταφύγιο που ο πολίτης αναζητά τη δικαιοσύνη του. Γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει και σήμερα εδώ, στην Αρεοπάγου, όπου θα ακούσουμε τους ανώτατους δικαστές της Ελλάδας και τους δικηγόρους μου, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά τους. Έχει διακόψει αυτή την ώρα το δικαστήριο. Θα δούμε μέχρι τέλος πώς θα πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ξέρετε, είναι μια απόφαση. Για την υποστήριξη. Σας κρατάω λίγο ακόμα. Πρέπει και εσείς να ανέβετε πάνω. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει και μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολίτες, αλλά και πολύ ισχυρό συμβολισμό. Ναι, αυτή η υπόθεση μας δείχνει. Μας δίνει το μήνυμα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να απομονωνόμαστε, πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βρούμε τη δικαιοσύνη και να έχουμε μια ζωή με σεβασμό, αξιοπρέπεια και ελευθερία στην εργασία και συνδικαλισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν ακόμα τέτοια... Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούνεβα, να είστε καλά. Βέβαια, πρέπει να ανέβει, κυρία Κούνεβα, στο ακροατήριο. Έχεις δίκιο. Τους έχουμε...